μοιάζει στο μικρό καφέ. Καλημέρα από το Μπρίσμα 91,6, κάθε Σάββατο 9 με 11, μια εκπομπή με το Χαλκίδη Πολύκαρπο. Καλημέρα σε όλους σας, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Πραγματικά ο καιρός έχει καλές προθέσεις, πάμε για άνοιξη, πάμε για μια πολύ δυνατή τουριστική περίοδο. Αυτά δείχνουν τα μηνύματα. Στο στούντιο σήμερα έχουμε καλεσμένο για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Είχαμε αναφέρει για τον καρκίνο κάποια ζητήματα. Είχαμε πει βέβαια για την πρόληψή του. Είχαμε πει για την διατροφή που θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και επιλεκτικοί. Θα πρέπει όμως να συνεχίσουμε λιγάκι για το θέμα της πρόληψης, από το θέμα των εξετάσεων και στη συνέχεια για τη θεραπεία. Βέβαια θα μας αναλύσει ο ειδικός ογκολόγος, ιατρός που έχουμε στο στούντιο, ο κύριος Σιγκούνας Ευάγγελος, ο οποίος θα μας δώσει τα φώτα, θα μας δώσει πληροφορίες ώστε όσο μπορούμε ο καθένας μας να προστατέψει τον εαυτό του, τη διατροφή, τα παιδιά μας. Καλημέρα κύριε Σιγκούνα. Καλημέρα κύριε Χαλκίδη. Και καλή Σαρακοστή. Καλή Σαρακοστή και εσάς και στους ακροατές σας. Είχαμε ξεκινήσει την κουβέντα αλλά δεν προλάβαμε να τελειώσουμε έτσι όλο το θέμα. Βέβαια θέλει πάρα πολύ χρόνο. Είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα αυτά και αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Η πρόληψη για τον καρκίνο. Είχαμε πει για την διατροφική αλυσίδα που θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει όμως να προσέχουμε και θα πρέπει να εξεταζόμαστε σε... Δεν ξέρω βέβαια το χρονικό διάστημα που θα πρέπει κάποιος να πηγαίνει στους γιατρούς για εξετάσεις αίματος. Δεν ξέρω τι άλλο θα χρειαστεί. Θα θέλαμε να μας δώσετε μια έτσι, κατεύθυνση. Τι θα πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης για να μην φτάσουμε σε σημεία που δεν υπάρχει πίσω δρόμος. Έτσι ακριβώς όπως τα είπατε, είναι τεράστιο το θέμα. Δεν μπορεί να αναλυθεί νομίζω ούτε στα 20 λεπτά ούτε σε μία εκπομπή, αλλά τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις και κάποιες γενικές αρχές πάνω στα ζητήματα στα οποία θίξατε. Συνεχίζοντας την κουβέντα από εκεί που είχαμε μείνει, πραγματικά το κομμάτι της πρόληψης, το οποίο θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό από όλα, είναι πολύ βασικό. Και είναι βασικό για τον εξής λόγο. Ξέρουμε, αυτό το οποίο γνωρίζουμε μάλλον, θα το πω, να πω έτσι, είναι ότι όταν γίνει η διάγνωση μιας κακοήθειας, θα πρέπει το πρώτο πράγμα εμείς σαν γιατροί να βάλουμε στο τραπέζι την λεγόμενη σταδιοποίηση. Να κάνουμε δηλαδή όλες αυτές τις απαραίτητες εξετάσεις για να δούμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται η νόσος. Αυτό είναι και το κομβικό σημείο στη διάγνωση, το οποίο
θα μας δώσει την εικόνα του τι μέλη γενέστε. Εάν δηλαδή η νόσος αυτή η οποία βρήκαμε, σε αυτό το στάδιο στην οποία την βρήκαμε, είναι η άσημη ή όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το γνωρίζουμε, έτσι και μπορούμε να το πούμε από την αρχή. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο εμείς να βρούμε τρόπους και εξετάσεις εν προκειμένου, έτσι ώστε αυτή η διάγνωση να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα. Ποιες είναι οι εξετάσεις οι οποίες θα πρέπει να προβεί κάποιος μια φορά το εξάμηνο, μια φορά το χρόνο, δεν ξέρω κάτι. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε. Τι θα πρέπει να πάει να κάνει, εξετάσεις αίματος. Εάν θα πάρουμε τις νόσους μεμονωμένα, θα δούμε ότι η νόσος η οποία υπερτερεί στις γυναίκες, για παράδειγμα, είναι ο καρκίνος του μαστού. Έτσι. Στους άντρες είναι ο καρκίνος του προστάτη. Είναι νούμερο ένα κακοήθεια. Σαν κοινή νόσος και των δύο είναι ο καρκίνος του πνεύμωνα, έτσι, στην πρώτη θέση, και μετά είναι ο καρκίνος του παχαίου σαντέρου. Αν πάμε με αυτό το μπούσουλα, θα πούμε ότι είμαστε ευτυχείς, γιατί σε όλες αυτές τις νόσους έχουμε αρκετά καλή πρόληψη. Και στον καρκίνο του μαστού έχουμε πολύ καλή πρόληψη, στον καρκίνο του προστάτη, στον καρκίνο του παχαίου σαντέρου. Έτσι υπάρχουν εξετάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν και να προλάβουμε αυτό που είπαμε στην αρχή, να κάνουμε μια πρώιμη διάγνωση, έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη ίαση, η οποία μπορεί να φτάνει και το 100%. Θέλω να τονίσω αυτό το σημείο, γιατί είναι πάρα πολύ κομβικό. Ξέρετε, κύριε Χαλκίδη, η διαφορά, η απόσταση της διάγνωσης όσον αφορά το ιάσιμο στάδιο από το μη ιάσιμο μπορεί να είναι πάρα πολύ μικρή. Μπορεί να είναι ακόμα και μήνες. Άρα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να πάμε όσο δυνατόν νωρίτερα να αναγνωρίσουμε ή να κάνουμε προληπτικά αυτές τις εξετάσεις, οι οποίες θα πρέπει να μπουν στην καθημερινότητά μας και θα πρέπει να μπουν στη λογική αυτού του πράγματος που είπαμε, και να κάνουμε όσο δυνατόν αυτές τις εξετάσεις με το πρόγραμμα το οποίο θα αναφέρουμε. Τώρα, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο θα κάνουμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο γνωρίζουμε, έτσι, αυτό είναι μια γνώση η οποία ήδη έχει περάσει στον κόσμο, ότι θα πρέπει να γίνονται κάποιες εξετάσεις. Ναι, πάμε σε ένα μικροβιολόγο. Τι του λέμε ακριβώς, λοιπόν, να κάνει? Όσον αφορά, θα πρέπει να το χωρίσουμε λίγο σε φύλλα, έτσι, όσον αφορά για τις γυναίκες. Κάθε χρόνο θα πρέπει να κάνουμε, έτσι, τις αιματολογικές μας εξετάσεις, θα κάνουμε τη μαστογραφία μας κάθε χρόνο. Η μαστογραφία γίνεται από τα 39-40 έτη και πάνω στις γυναίκες. Ο λόγος που δεν γίνεται πριν τα 40-39 δεν είναι ότι θα πάρει μάλλον ο μαστός ακτινοβολείο, όπως λαθεμένα έχει περάσει τον κόσμο, αλλά επειδή ο μαστός σε αυτές τις ηλικίες είναι πάρα πολύ πυκνός, έχει λίπος δηλαδή, και δεν μπορούμε να δούμε καθαρά. Τι γίνεται όμως και στις μικρές ηλικίες, επειδή πλέον έχει αυξηθεί η επίπτωση του καρκίνου του μαστού, θα πρέπει όλα τα κορίτσια από την ηλικία των 22, 23, 24 ετών και μετά να αρχίσουν να παρακολουθούνται κάθε χρόνο με υπέρηχο μαστού, και να κάνουμε την πρώτη μας μαστογραφία στα 40, η οποία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Άρα για τον καρκίνο του μαστού έχουμε αυτοψηλάφιση. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε όλες τις γυναίκες να κάνουν αυτοψηλάφιση μια φορά το μήνα στο μέσο περίπου του κύκλου, μία φορά το χρόνο ψηλάφιση από ειδικό, μία φορά το χρόνο μαστογραφία και υπέρηχο μαστού. Πάντα θα πρέπει να γίνεται και υπέρηχος μαστού μαζί με τη μαστογραφία, διότι οι δύο εξετάσεις είναι συμπληρωματικές. Η κάθε μία μας δίνει πληροφορίες που δεν μπορεί να μας δώσει η άλλη, οπότε με τις δύο αυτές εξετάσεις έχουμε το 100% της απεικόνησης και των πληροφοριών τις οποίες μπορούμε να πάρουμε. Όσον αφορά τις γυναίκες, λοιπόν, να μην ξεχάσουμε βέβαια το test pap, έτσι, στις γυναίκες. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε καλύψει τις γυναικολογικές κακοήθειες, οι οποίες είναι νούμερο 2 στις γυναίκες μετά τον καρκίνο του μαστού. Έχουμε καλύψει τον καρκίνο του μαστού και βέβαια είναι οι δύο πρώτες κακοήθειες, όπως είπαμε, οι οποίες μπορούμε να τις προλάβουμε στα πρώιμα στάδια, στα δύο πρώτα στάδια. Είναι δαπανηρές αυτές οι εξετάσεις, γιατί σίγουρα και το κόστος θα παίξει απερολόγιο για να πάει κάποιος άνθρωπος. Μέχρι τώρα είχαμε ένα θέμα με τη μαστογραφία. Από τις 10
Φλεβάρι, έχει μπει στο σύστημα συνταγογράφησης και η ψηφιακή μαστογραφία. Οπότε εκεί γλιτώνει, υπάρχει ένα σημαντικό όφελος ως προς το κόστος, έτσι ώστε να παρακινείται η κάθε γυναίκα να κάνει τη μαστογραφία. Είχαμε αυτό το μειονέκτημα και πολλές γυναίκες δεν μπορούσαν να σηκώσουν το κόστος μιας ψηφιακής μαστογραφίας, το οποίο νομίζω ότι τώρα είναι αρκετά προσιτή, έτσι, και μπορεί να γίνει από όλους. Δεν είναι μεγάλο το κόστος. Βέβαια, έτσι, υπάρχει μια συμμετοχή για όλους μας πλέον της τάξης των 15%, αλλά νομίζω ότι μπροστά στο όφελος το οποίο έχει κάποιος, έτσι, η ζυγαριά γέρνει υπέρ της πρόληψης. Και βέβαια, έτσι, δεν το συζητάμε ότι το κόστος είναι αμεληταίο σε αυτές τις περιπτώσεις. Βέβαια, θα μου πείτε, έτσι, στις μέρες που ζούμε όλα είναι υπολογίσιμα και όλα είναι δύσκολα. Αλλά θα πρέπει όμως μια φορά το χρόνο να κάνουμε αυτή τη θυσία, γιατί πραγματικά πρόκειται για τη ζωή μας. Τώρα, όσον αφορά τους άντρες, νομίζω ότι εδώ ίσως να μην έχουμε τόσες πολλές εξετάσεις οι οποίες να προλαμβάνουν πράγματα, αλλά ευτυχώς έχουμε την εξέταση αυτή η οποία ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό καρκίνου στους άντρες, τον καρκίνο του προστάτη δηλαδή. Είναι μια εξέταση αίματος, μετράμε δηλαδή στο αίμα τις τιμές του PSA. Δεν έχουμε ψηλάφιση εκεί. Έχουμε ψηλάφιση. Έχουμε. Βέβαια, εδώ η ψηλάφιση του προστάτη ιδιαίτερα θα πρέπει να γίνεται από ουρολόγο ή από ειδικό από την ηλικία των 50 ετών και πάνω, αλλά από την ηλικία των 45 ετών θα πρέπει να ξεκινήσει κάποιος να κάνει το πρώτο του PSA. Ταυτόχρονα και για τα δύο φύλλα, είπαμε ότι το PSA είναι εξέταση η οποία γίνεται στο αίμα μαζί με το check-up, το οποίο θα πάμε να κάνουμε ετησίως για όλα τα υπόλοιπα. Από την ηλικία των 50 ετών και πάνω είπαμε ότι η πρώτη κοινή κακοήθεια και των δύο φύλων είναι ο καρκίνος του παχαίους εντέρου. Ο καρκίνος του παχαίους εντέρου ανιχνεύεται πάρα πολύ καλά και πάρα πολύ πρόημα με την κολονοσκόπηση. Mm-hmm. Έτσι, άρα έχουμε και εδώ μια εξέταση η οποία, εάν γίνει σωστά από την ηλικία στην οποία θα πρέπει να ξεκινήσει και κάθε να επαναλαμβάνεται πάνω σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η πρώτη εξέταση λοιπόν, να πούμε ότι θα πρέπει να γίνεται στα 50 έτη, εκτός αν υπάρχει κάποιος λόγος έτσι ώστε να γίνει νωρίτερα, mm-hmm. και θα πούμε ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι αργότερα, θα πρέπει να επαναλαμβάνεται 4 με 5 χρόνια έτσι, αφού γίνει η πρώτη εξέταση στα 50 έτη. Και να επαναλαμβάνεται κάθε 4 με 5 χρόνια εφόσον δεν υπάρχουν ενδιάμεσα συμπτώματα. Επίσης κάθε χρόνο μαζί με τις εξετάσεις αίματος θα πρέπει να κάνουμε και μια ακτινογραφία θώρακα, έτσι, για να προλάβουμε την κοινή κακοήθεια, όπως είπαμε, τον καρκίνο του πνεύμονα. Έτσι, άρα είδατε ότι με ένα check-up που θα πάμε μια μέρα να κάνουμε, θα πάμε το πρωί, θα ξυπνήσουμε, θα πάμε στο μικροβιολόγο, θα κάνουμε τις εξετάσεις αίματος και θα κάνουμε, είτε αν είμαστε γυναίκα, μια μαστογραφία, έτσι, και έναν υπέρηχο μαστού, είτε αν είμαστε άντρες θα κάνουμε μια ακτινογραφία και μια κολονοσκόπηση από τα 50 και μετά, έχουμε πιάσει ένα φάσμα το οποίο καλύπτει περίπου, έτσι, πάνω από τις μισές κακοήθειες, τις οποίες είναι πιθανό, ας πούμε, να εμφανίσουμε σε κάποιο σημείο της ζωής μας. Ξέρεις ποια είναι η περιέργεια, γιατρέ? Βλέπουμε τώρα γιατρούς να καπνίζουν, να τρώνε έτσι λιπαρά πράγματα, να μην προσέχουν. Και μας κάνουν εντύπωση έτσι εμάς τους κοινούς που δεν είμαστε γιατροί και οτιδήποτε άλλο. Λέμε, γιατί δεν προσέχει τον εαυτό του, ξέρετε, ένα θέμα αυτό. Και το δεύτερο θέμα είναι ότι βλέπουμε ανθρώπους που δεν έχουν καπνίσει, δεν έχουν πιει, δεν έχουν κάνει καταχρήσεις, να το συμβαίνει. Θα μου πεις, είναι κληρονομικότητα, είναι τα γονίδια. Έτσι κάπως εξηγείται. Να ξέρετε ότι οι γιατροί είναι οι πιο ιατροφοβικοί άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν. Λοιπόν, είναι οι άνθρωποι. Ακριβώς, γελάτε. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το μικρότερο ποσοστό πρόληψης μεταξύ του πληθυσμού, και αυτό ίσως να έχει πολλές ερμηνείες. Ίσως μια ερμηνεία είναι και ο φόβος, έτσι, επειδή όταν ξέρεις κάποια πράγματα, λοιπόν, ναι, μπορεί να φοβάσαι και περισσότερο. Το δεύτερο που αναφέρατε ήταν για τους ανθρώπους που δεν έχουν κάνει καταχρήσεις. Εδώ θα πάμε τώρα να πούμε κάποια πράγματα, έτσι, για το ποιος, τι και γιατί. Θα πρέπει να πούμε ότι η διαδικασία, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, της καρκινογέννησης έχει γονιδιακή βάση. Που σημαίνει ότι υπάρχουν δύο αιτιατά. Έτσι, το ένα είναι η επίκτητη
κληρονομικότητα, δηλαδή αυτή που, η οποία αποκτάμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας και έχει σχέση με αυτά που είπατε, με το κάπνισμα, με τη διατροφή και όλα αυτά, και υπάρχει και η κληρονομικότητα, έτσι, αυτό που κληρονομούμε γονιδιακά στο DNA μας, το οποίο θα εκφραστεί κάποια στιγμή της ζωής μας, έτσι, ό,τι και να κάνουμε, όποια συμπεριφορά, έτσι, και να έχουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι, έτσι, όπως είπατε και εσείς, ποτέ δεν καπνίσαν, ποτέ δεν ήπιανε, είχαν μια σωστή διατροφή, αλλά κάποια στιγμή να εκδηλώσουν κάποια κακοήθεια. Αυτά υπάρχουν, όπως είπαμε και στην προηγούμενη φορά, υπάρχουν εξετάσεις αυτή τη στιγμή και έχουν να κάνουν με το ιστορικό πάντα. Δηλαδή, όταν θα πάμε σε έναν ογκολόγο, θα μας πάρει πάντα το ιστορικό. Μέσα στο ιστορικό υπάρχει και το κομμάτι της της κληρονομικότητας, το οποίο θα πρέπει να ελέγξει, και με βάση αυτό, αν υπάρχουν ενδείξεις, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εξετάσεις γονιδιακές, οι οποίες θα μας αποτυπώσουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα ποσοστό πάνω του 80%, την πιθανότητα να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη κακοήθεια κατά τη διάρκεια της ζωής, έτσι, του ανθρώπου. Αυτό που λένε... Δώστε το παράδειγμα της Αντζελίνας Τζολί, η οποία, έχοντας ένα πολύ ισχυρό κληρονομικό παράγοντα, προχώρησε σε αυτή στη συγκεκριμένη γονιδιακή εξέταση και προληπτικά έκανε αφωτερόπλευρη μαστεκτομή, έτσι ώστε να προλάβει αυτό το οποίο με μεγάλο ποσοστό θα τη συνέβαινε. Μάλιστα. Αυτό που λένε από το Τσερνομπίλ, ότι βγαίνουν κάποια πράγματα, ισχύει, γιατί αυτό λέγεται, αυτό ακούγεται στην κοινή γνώμη? Κοιτάξτε, οι ακτινοβολίες γενικότερα ευθύνονται για πολύ μεγάλο ποσοστό. Ότι βγαίνουν μετά από 30 χρόνια αυτά. Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι όσον αφορά τις ακτινοβολίες, επειδή αναφερθήκατε στις ακτινοβολίες, η δράση των ακτινοβολιών είναι συσσωρευτική. Που σημαίνει ότι απαιτεί ένα ικανό χρονικό διάστημα για να μπορέσει να κάνει μεταλλάξεις. Έτσι, τι κάνει μεταλλάξεις στο DNA, αυτό που είπαμε, στα γονίδια. Αυτές οι μεταλλάξεις θέλουν χρόνο, λοιπόν. Άρα, αυτό που ξέρουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι ότι σαφώς δημιουργούνται προβλήματα. Τώρα, η έκταση των προβλημάτων και η φύση των προβλημάτων θα την δούμε και τα βλέπουμε στην πορεία του χρόνου. Έτσι, όπως και οι επαγγελματικές εκθέσεις, για παράδειγμα. Έτσι, θα πρέπει να εκτεθεί κάποιος άνθρωπος για ένα ικανό. Στην ηλιακή ακτινοβολία. Έτσι, σε οποιαδήποτε ακτινοβολία, ένα ικανό χρονικό διάστημα για να μπορέσει να αναπτύξει μια κακοήθεια που πάλι θα αναπτυχθεί λόγω. Και του δέρματος ο καρκίνος, πάντως. Οποιοδήποτε δέρματος. Μπορεί να έχουμε αιματολογικές κακοήθειες από ακτινοβολίες, όπως λευκαιμίες, για παράδειγμα. Μπορεί να έχουμε δερματολογικές. Μπορεί να έχουμε κακοήθειες του εγκεφάλου. Έτσι, μπορεί να έχουμε διάφορες κακοήθειες. Πάλι θέλω να πω ότι αυτό απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια μέρα, σε ένα μήνα, σε ένα χρόνο. Πάντως, το σημαντικό είναι να πηγαίνουμε στους ειδικούς, να πηγαίνουμε στις θεραπείες, στις εξετάσεις. Ακριβώς. Οτιδήποτε. Και να μην αφήνουμε όταν θα μας βγει το πρόβλημα να το αντιμετωπίσουμε. Το σημαντικό είναι μια φορά το χρόνο να κάνουμε τις εξετάσεις που θα μας υποδείξει κάποιος ειδικός, και οτιδήποτε ασυνήθιστο θα δούμε, έτσι, να τρέξουμε αμέσως στον γιατρό. Τι θα είναι το ασυνήθιστο που θα δούμε? Είπαμε και την άλλη φορά, ο καρκίνος δεν έχει ιδιαίτερα σημάδια. Είναι πάρα πολύ κοινά τα σημάδια του. Και πολύ ύπουλος. Γι' αυτό και είναι και ύπουλος, ακριβώς. Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας κινητοποιήσει είναι η ένταση και η διάρκεια των συμπτωμάτων. Έτσι. Για παράδειγμα, ένας βήχας. Ένας βήχας ο οποίος έχει μεγάλη ένταση, αλλά έχει και μεγάλη διάρκεια. Έτσι. Ένας πόνος, έτσι, μια αιμορραγία από το έντερο. Έτσι, όσον αφορά και την έντασή του, αλλά κυρίως τη διάρκεια του. Ένα σύμπτωμα. Δεν θα είναι αργά, όταν βγουν τα πρώτα συμπτώματα, δεν θα είναι αργά. Όταν θα πάμε και θα παρακολουθήσουμε το σύμπτωμα από την αρχή, το οποίο θα μας κάνει εντύπωση, θα είμαστε αρκετά, έτσι, πιστεύω, καλά, αρκετά νωρίς, και θα πιάσουμε πάρα πολλές από τις κακοήθειες στα δύο πρώτα στάδια, τα οποία είπαμε ότι είναι η άσχημα. Έτσι. Κάτι άλλο θέλετε να συμπληρώσετε, γιατί έχει περάσει ο χρόνος? Πάλι θέλουμε πιο πολύ χρόνο για να συζητήσουμε. Θα το ξανακάνουμε πάλι, γιατί είναι σημαντικά τα μηνύματα που βγάζουμε στο κοινό μας, στο ραδιόφωνο. Όχι, απλά το μήνυμα το σημερινό είναι αυτό, ότι θα πρέπει, έτσι, να μην αμελούμε τις εξετάσεις μας και θα πρέπει να μην αμελούμε τα συμπτώματα, τα σημάδια. Το σώμα μας έχει αυτή την ικανότητα να μιλάει, να μας μιλάει. Άρα θα πρέπει να το ακούμε, θα πρέπει να το σεβόμαστε και θα πρέπει να προστρέχουμε σε οτιδήποτε μας φαίνεται ασυνήθιστο, όσο και κοινό να είναι, έτσι να συμβουλευόμαστε κάποιον ειδικό. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε. Αν
να δει τα φώτα. Τίποτα πια δεν θα είναι όπως πρώτα. Ξημέρωσε πάλι. Ξυπνάω στο φως, τα μάτια ανοίγω. Για λίγο νεκρός, χαμένος για λίγο. Ξημέρωσε πάλι. Κι έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο, μαζί με τον ήλιο, το πολύχρωμο κύκνο. Μην ξημερώνεις, ουρανέ. Άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο. Και από τον όνειρό μου ακούω καθάριο, το λιγμό της να λέει όνειρο. Θα ξαναρθείς μόλις νυχτώσει και το όνειρο πάλι την αλήθεια θα σώσει. Θα με κοντά σου. Μόνο εκεί σε βλέπω καλή μου. Έχει ζυγώνει κι ακουμπά στην ψυχή μου με τα φτερά σου. Μα το πρωί χάνεσαι, φεύγεις. Ανοίγω τα μάτια κι αμέσως πεθαίνεις. Μην ξημερώνεις, ουρανέ. Μάτιο άδειο και από το όνειρό μου ακούω καθάριο, το λιγμό σου να λέει όνειρο ήτανε, όνειρο ήτανε. Μαζί με τον ύπνο, μαζί με τον ήρω, τον πολύχρωμο κύκνο. Μην ξημερώνεις, ουρανέ. Άδεια η ψυχή μου, το δωμάτιο άδειο. Και από το όνειρό μου ακούω καθάριο, το λιγμό σου να λέει όνειρο. Καλημέρα από τον Πρίσμα 91,6, από την πόλη της Πρέβεζας. Καλημέρα στην Πρέβεζα, στη Λευκάδα, τα Ιόνια νησιά, την Άρτα, την Αιτωλοκαρνανία και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Κάθε Σάββατο 9 με 11 στην εκπομπή με τον Χαλκίδη Πολύκαρπο στο μικρόφωνο. Με εξαιρετικούς καλεσμένους, με σημαντικά θέματα, με θετική ενέργεια, εξωστρέφεια και ό,τι θετικό το έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τη μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο τον ιδρυτή της Πινακοθήκης του Αγίου Θωμά και τον ιδρυτή της Όπερας του Νερού και του Ονείρου. Είναι για μας έτσι παράδειγμα προς μίμηση, δηλαδή. Εγώ τον θαυμάζω από όταν γεννήθηκα. Έβλεπα τα αρρωστηριογήματα και το πάθος το οποίο όταν έπαιρνε κάποιο θέμα να εξελίξει δινόταν ολοκληρωτικά. Το αποτέλεσμα έβγαινε όχι μόνο για την Πρέβεζα αλλά για όλη την Ελλάδα. Ιδρυτής του Νικόπουλης Κλαμπ, ένα πολύ δυνατό, μια πολύ δυνατή επιχείρηση στα χρόνια της δεκαετίας του 80, αν θυμάμαι καλά, έδωσε πραγματικά προβολή στο νομό, έδωσε προβολή στην παράκτεια ζώνη, έδειξε ότι ο τουρισμός χρειάζεται ποιότητα και πραγματικά είναι ένα κόσμημα ακόμη και σήμερα για την περιοχή μας. Να καλημερίσουμε τον κύριο Λέδωρο Σπαδριώτη, να τον ευχηθούμε να είναι πάντα έτσι ακμαίος, δυνατός, να πηγάζει από μέσα του η δυναμική αυτή που βλέπουμε όλοι και να μας κάνει περήφανος ανά το Πανελλήνιο
αλλά και για τους λαούς που έρχονται και επισκέπτονται τον τόπο μας, με τις δημιουργίες του. Πραγματικά είναι δημιουργίες που θαυμάζει πάρα πολλοί κόσμος. Καλημέρα κύριε Σπατιώτη. Καλημέρα. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό έτσι αυτό που το έβλεπα από μικρός. Έβλεπα ένα θρύλο πραγματικά, ο οποίος έδινε μάχες, υποστήριζε με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολύ πάθος, και βλέπαμε ένα αποτέλεσμα το οποίο πραγματικά μιλάει ο κόσμος και συνεχίζεται με πάρα πολύ δύναμη. Αυτό, εντάξει, ή θα γεννηθείς έτσι, έτσι πεισματάρεις και να βάλεις στο στόχο σου, ή δεν θα γεννηθείς. Δεν είναι, πρέπει να έχεις το ταλέντο μέσα σου και την δυναμική μέσα σου για να εξελιχθείς και να φτάσεις στα αποτελέσματα που έχετε φτάσει εσείς. Δεν θα πω ότι είμαι θρύλος, απλώς είμαι ένας γεννημένος καλλιτέχνης. Αυτό το αξιοποίησα όσο μπορούσα, συμπληρώνοντας με ένα πάθος, αλλά για τα εδώ έργα μου κυριαρχεί το συνέστημα που έχω και η αγάπη για την πόλη μου. Αυτό ήταν πρωταρχικός, ας πούμε, η πρωταρχική αιτία το να δημιουργήσω αυτά τα πράγματα όλα. Ίσως θα ήθελα να κάνω περισσότερα. Βέβαια όλα αυτά γίναν με δική μου πρωτοβουλία. Είχα πάντοτε και το παράπονο ότι δεν μου ζητήσαν να κάνω κάτι. Όποιος μου το ζήτησε όμως, έστω μικρό ή μεγάλο, το έκανα. Όλα αυτά ξεκίνησαν πάντοτε από κάτι να κάνω και στην πόλη μου, γιατί εμένα τα 60 χρόνια της καριέρας μου μου δώσαν τη δυνατότητα να φτιάξω και σε όλη την Ελλάδα έργα. Προχθές ανακάλυψα ότι ήδη έχω συμπληρώσει γύρω στις 45 πόλεις στις οποίες έχω κάνει, έχω βάλει το χεράκι μου, έχω κάνει κάποιο έργο. Συν 2-3 χώρες του εξωτερικού, Αγγλία, Ιταλία, Τσεχία. Άρα μεγαλουργήσατε και εκτός Ελλάδας. Ναι, αλλά εκείνο που πιο πολύ με έκανε να το κάνω με αγάπη και μεράκι ήταν ό,τι έκανα στον τόπο μου. Ακριβώς. Γι' αυτό και το 90, η δεκαετία του 90 ήταν το Νικόπουλης, διέκοψα ένα αποκορύφωμα τότε της καριέρας μου να έρθω και εδώ να κάνω κάτι. Από το 80 είχε ξεκινήσει, τέλος το 80. Ναι, το είχα πάρει τέλος το 80 και το 90 ναι. Υλοποιήθηκε αυτό το όραμα που είχα συλλάβει γι' αυτό. Το οποίο ναι μεν ήταν ένας ψυχαγωγικός χώρος, αλλά για μένα ήταν ένας πολιτιστικός χώρος, ένα ειδικό αρχιτεκτόνημα, το οποίο θα ανέβαζε την περιοχή και την ανέβασε. Μπορώ να καμαρώσω γι' αυτό ότι κουβάλισα την βορειοδυτική Ελλάδα σχεδόν όλη εδώ πέρα. Όλη την Ελλάδα. Ναι. Και αυτό μετά που το άφησα, λόγω του ότι εγώ είμαι να τα φτιάχνω, δεν είμαι για να τα πηγαίνω αυτά. Εγώ είμαι ναυπηγός. Τέλεια διαχείριση. Ναι, δεν θα μπορούσα να κάνω και τον καπετάνιο. Αλλά μετά που το άφησα, αυτό με ακολουθούσε σαν φήμη. Άρα ήταν κάτι καλό. Και ακόμη αυτό δεν σβήνει. Ναι. Πάνω σας είναι το παιδί σας, είναι το δικαίωμά σας. Ναι, είναι το πρώτο μου έργο για την πόλη μου. Εν συνεχεία. Έχετε μηχανικό σαν. Όχι, εγώ είμαι τελείως αυτοδίδακτος. Δεν έχω σπουδάσει τίποτα. Ναι. Φτιάχτηκα μόνος μου, έχοντας αυτή την ευλογία του Θεού του ταλέντο, και από εκεί πέρα το αξιοποίησα. Όλα αυτά όμως δεν αξιοποιούνται αν δεν συνοδεύονται και από αγάπη και υποστήριξη. Και υποστήριξη, εντάξει. Λοιπόν, εν συνεχεία, αφού συνέχισα την καριέρα μου στην Αθήνα, θεώρησα ότι κάτι είχα αφήσει κενό εδώ πέρα. Δεν έκανα, γιατί είχα μια συλλογή που μάζευα 30-40 χρόνια και ζητούσε στέγη, οπότε έπρεπε να συγκεντρώσω πάλι ένα ποσό να φτιάξω και μια πινακοθήκη. Το 10 μπόρεσα να το υλοποιήσω και αυτό μου το όραμα, το 2010, εγκαινίασα αυτή την πινακοθήκη, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες επαρχιακές ιδιωτικές πινακοθήκες, είναι 500 τετραγωνικά. Έχουμε μία θαυμάσια συλλογή. Προκαιρού συμμετείχαμε σε μία έκθεση στην Αθήνα που έκανε Εθνική Ασφαλιστική με ζωγράφους του 19ου και 20ου αιώνα με ακουαρέλες. Συμμετείχαμε και εμείς με 16 έργα, άρα είναι... Έχουμε κάτι καλά έργα στη συλλογή μας. Αφού πέρασε και αυτός ο ενθουσιασμός και υπάρχει πινακοθήκη και τη συντηρώ όσο μπορώ μόνος μου, όπως μπορώ, προσπάθησα ξανά κάτι καινούργιο να φτιάξω που πάλι να προβάλλει την πόλη μου. Γιατί εγώ, δόξα τω Θεώ, η καριέρα μου έχει κλείσει ως αρχιτέκτον δεκορατέρ. Δεν ψάχνω για ιστεροφημία. Ήθελα στην πόλη πάλι κάτι να κάνω που να τη βγάλει λίγο από την αφάνεια. Μες. Και πέρυσι έγινε αυτό το έργο, το οποίο είναι πανελληνίως ίσως και πανευρωπαϊκά πρωτότυπο. Έτσι, μία το όπερα. Κόσμημα, ναι, και τον Άγιο Θωμά. Μία όπερα του νερού και του ονείρου που φτιάξαμε, που είναι με ανακυκλώσιμα υλικά. Μες.
Πόσες χιλιάδες κουτιά βάλατε? Γύρω στις 35.000, τα οποία τα μάζευα 3 χρόνια. Βέβαια. Αυτό υπάρχει τώρα ή θα πρέπει να υπάρχει? Υπάρχει, 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 και μάλιστα εγώ εισέπραξα και όλες τις εντυπώσεις από το Πανελλήνιο και από πολλά κράτη της Ευρώπης, μέχρι που ήρθε εκπρόσωπος της Όπερας της Βιέννης για να με γνωρίσει, να δει τι είναι αυτό. Μάλιστα. Και φέτος σκεπτόμενοι να το επαναλάβουμε, γιατί υπάρχει το έργο πλέον, δεν είναι ότι θα το ξαναφτιάξουμε από την αρχή, έχουμε πάρα πολλές προτάσεις ενδιαφέρον, δηλαδή από πολλούς καλλιτεχνικούς φορείς που θέλουν να συμμετάσχουν. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ τιμητικό για την πόλη μας. Θα δούμε πώς θα το οργανώσουμε, γιατί θέλει και βοήθεια. Δεν είναι ένα έργο που μπορεί να είναι μικρό το έργο. Δεν είναι ένα αυτοκίνητο να το πάω να το παρκάρω εκεί. Είναι ένα έργο που πρέπει να ξαναστηθεί. Ευτυχώς που πέρυσι, μέσα με τον ενθουσιασμό μου και είπα, παρέσαιρα και πολλοί κόσμοι που εθελοντικά ήρθαν και βοηθήσανε. Σημαντικά. Ναι, γιατί τους εμπνέει, γι' αυτό και αυτό το ναι, βλέπουν, όταν βλέπουν έναν άνθρωπο στα 85 του και φέτος στα 86, έχει αυτόν τον ενθουσιασμό. Και να μας δίνετε πάντα δόξες. Έχει αυτόν τον ενθουσιασμό. Παρασύρεις κι άλλους. Ναι. Λοιπόν, να ελπίζω και φέτος. Να σας διακόψω λίγο. Ναι. Να πω μια καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Κιωσά που είναι στο στούντιο. Ναι, για καλημέρα, να, κάνει, καλημέρα να πάρει το λόγο, να κάνει και κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Λέδα Σπαθιώτη. Ό,τι θέλετε εδώ πέρα να το αναλύσουμε. Γιατί πραγματικά είναι ένας άνθρωπος σημαντικός και χρήσιμος και για τον τόπο. Και για τη συνέχιση του τόπου. Δηλαδή, βλέπουμε στα 85 χρόνια τώρα που δεν τα κάνουν άλλοι που είμαστε 40 και 45. Έτσι. Με θαυμασμό τον παρατηρούμε όλοι τον κύριο Λάνδρο. Δεν χωράει καμία αμφιβολία. Παράδειγμα προς μίμηση και μακάρι να υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι για τον τόπο. Είναι τυχερή η Πρέβεζα που τον έχει κοντά και αφήνει τα έργα του με αυτόν τον τρόπο έτσι. Και θα μείνουν για όλα τα υπόλοιπα φυσικά, χρόνια φυσικά, τα έργα φυσικά. Του κ. Σπαρτιώτη. Κύριε Λέδρε, ο φίλος Παναγιώτης πέρυσι έδειξε αυτό που ήθελα εγώ να κάνουν όλοι οι Πρεβεζάνοι. Το χαρήκανε, ναι, το χαρήκανε όλοι. Και επιπλέον εκείνος έφερε και κόσμο από το ξενοδοχείο για να δείξει αυτό το έργο. Ο έτσι θεός. Προβάλλουμε την πόλη μας. Mm-hmm. Χρειάζεται υποστήριξη το κάθε... Χρειάζεται βεβαίως από όλους. Ακόμα και οι συμπαράστες του κόσμου, οι οποίοι ήταν συγκινητικοί, γιατί στα εγγένεια δεν χωράγαμε. Ναι, ναι. Ήταν 1500 με 1800 άτομα και μείναν και άλλες 2000 απ' έξω. Αυτό ήταν για μένα η μεγαλύτερη αμοιβή που μπορούσαν να μου κάνουν για αυτόν τον κόπο. Προσκύνημα δηλαδή. Προσκύνημα έτσι. Σε ένα ωραίο έργο. Αλλά η δουλειά είναι αυτό να το δούμε συλλογικά όλοι και αν θα το ξανακάνουμε φέτος να βοηθηθεί ώστε να ξεπεράσει πολύ περισσότερο τα όρια της χώρας μας. Πρέπει να ξέρουμε ότι βοηθούν τον καθέναν μας αυτά τα γεγονότα και αυτές οι επιτυχίες για την προβολή του τόπου, για την κοινωνία μας την ίδια. Δεν είναι αυτός να μην συμμετάσχουμε, να μην. Αυτός είναι ο στόχος. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε με τον κάθε τρόπο που μπορεί ο καθένας. Φέτος, μάλιστα, φιλοδοξούμε να το έχουμε πολύ νωρίτερα έτοιμο, ώστε να προλάβουμε πολύ περισσότερα δρόμενα να κάνουμε και κυρίως να αναδείξουμε ό,τι έμψυχο καλλιτεχνικό υλικό έχει η πόλη μας. Να μπει και το χορηδιακό φεστιβάλ, να μπει το μουσικό σχολείο. Πέρσι είχαμε βάλει όλα τα ταλέντα που διαπρέπουν στο εξωτερικό με υποτροφίες κλπ. Θέλω ό,τι έχει πρέπει να το βάλουμε. Παρόλο ότι έχουμε και πολλές προτάσεις από λυρικούς καλλιτέχνες, από χοροδίες, από μαντολινάτες να έρθουν πάλι και άλλες περισσότερες. Mm-hmm. Αλλά εγώ θέλω κυρίως να προβληθεί ό,τι δικό μας έχουμε στην πόλη μας εκλεκτό και έχουμε εκλεκτό. Έχουμε πολύ... Ήθελα να πω, κύριε Λένδρε, ότι έπειτα από την περσινή προβολή που είχε το έργο αυτό, θεωρώ ότι στα φετινά εγγένεια θα αποτελέσει από μόνο του ένα γεγονός και θεωρώ ότι θα έρθουν από όλες τις άκρες της Ελλάδας για να το θαυμάσουν. Ίσως θα είναι από μόνο του ένα γεγονός τουριστικής έτσι... προβολής και ανάπτυξης της ενός τριμέρου, ενός διημέρου για την Πρέβεζα. Ναι, γι' αυτό και εγώ κάλεσα τις αρχές, το θέσαμε από την αιγίδα του Δήμου, γιατί δεν είναι δικό μου αυτό, είναι της πόλης μας. Η πόλη έχει αρχές και είναι ο Δήμος. Ο Δήμος λοιπόν θα το έχει υπό την αιγίδα του, ο Δήμος θα μας δώσει πάλι το χώρο που μας έδωσε και πέρυσι, θα μας βοηθήσει στο σημείο που μπορεί και δύναται και όλοι εμείς μαζί θα προσπαθήσουμε φέτος να το υποστηρίξουμε, να γίνει ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο οργανωμένο και να προβάλλει ακόμα περισσότερο την πόλη μας. Και πλέον γνωρίζουν και τι διαθέτουμε. Πλέον τώρα, γνωρίζουμε ναι, τι διαθέτουμε. Ναι, γιατί πέρυσι εγώ
ήταν μόνο σε εσάς γνωστό. Σε μένα και μια μακέτα. Με αυτή εγώ διεκδικούσα και χορηγίες και λοιπά. Φέτος όμως υπάρχει το έργο το ίδιο. Το είδανε, το απολαύσανε, ήταν πάρα πολλοί κόσμος. Το εμπιστευθήκανε. Το εμπιστευθήκανε και φέτος πιστεύω ότι θα ξεπεράσουμε κάθε προσδοκία. Αφού πέρυσι το καταφέραμε χωρίς να ξέρουμε πού πάμε, γιατί κάναμε, φέτος είμαστε πιο. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό. Εγώ θα ζητήσω βέβαια τη βοήθεια όλων των φορέων, γιατί είπαμε είναι συλλογικές προσπάθειες αυτές. Και ένας ξενοδόχων είναι ένας ξενοδόχων, πάντως θα είναι δίπλα σας, να υποστηρίξουμε πάρα πολύ. Να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε. Ήδη έχουμε προτάσεις να έρθουν ξένα συγκροτήματα από το εξωτερικό, τα οποία έρχονται φιλοκερδώς. Βρήκαν ακόμα και το χορηγούς για τη στηριά τους. Εμείς μια φιλοξενία θέλουμε, θα δούμε. Mm-hmm. Θα το φτιάξουμε. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας. Θα τα συζητήσουμε. Το επόμενο έτσι μελλοντικό σχέδιο και το επόμενο έτσι αριστούργημα, έχουμε κάτι το οποίο στο μυαλό του δουλεύεται κάτι αυτή τη στιγμή. Οι καλλιτέχνες δεν πάβουν να ονειρεύονται. Βέβαια σε μένα το μόνο μπορώ να πω είναι ότι ό,τι σκέπτομαι, ό,τι σχεδιάζω αφορά πάντα την πόλη μου. Εγώ για τον εαυτό μου δεν έχω να κάνω τίποτα, ούτε σπίτια. Μακάρι να αγαπούσε ο καθένας την πόλη και να δίνε, γιατί πραγματικά έχετε δώσει τον εαυτό σας, μισή αγάπη, το πνεύμα σας. Πρέπει να την αγάπη. Έχετε... Η πόλη μας είναι το σπίτι. Ολοκληρωτικά δοθεί στην πόλη. Έχω δοθεί, έκανα και κάτι που δεν το έκαναν άλλοι. Αφού έκανα, διέγραψα μια καριέρα τεράστια 60 ετών, ξαναγύρισα εδώ που ξεκίνησα. Μπράβο. Και εδώ θα τελειώσω. Αλλά θα τελειώσω προσφέροντας μέχρι την τελευταία στιγμή ό,τι μπορώ, είτε μικρό είτε μεγάλο, για την πόλη μου. Σας θαυμάζουμε, κύριε Λέδρε. Σας θαυμάζουμε πραγματικά και με όλη τη σημασία της λέξης. Να πάρετε παράδειγμα και εσείς, γιατί εμείς ακολουθούμε, ναι, και πρέπει να ενωθούμε άνθρωποι οι οποίοι θέλουν το σημαντικό και θετικό μήνυμα και εξέλιξη του τόπου. Για μένα η βοήθεια στην πόλη πρέπει να είναι συλλογική. Ναι. Όλοι να βάζουμε ένα λιθαράκι για να φτιάξουμε ένα δρόμο. Και όχι να γκρεμίζουμε. Εντάξει. Αυτό καλύτερα να μην το συζητάμε. Εντάξει. Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Απλώς ενημερώνω και τους φίλους αγαπητούς Πρεβεζάνους που πέρσι σε αυτούς το προσέφερα το έργο αυτό. Αυτό το μεγαλείο το καρπώνεται όλη η πόλη πραγματικά. Ναι, λοιπόν, και εύχομαι και φέτος να έχουμε την τύχη, όπως είπα προηγουμένως, να το κάνουμε ωραιότερο, με αξιόλογα δρόμενα επάνω και να το χαρούμε όλοι. Εύχομαι να το πραγματοποιήσουμε το συντομότερο. Εγώ θα ζητήσω από όλους σας τη βοήθεια για να το πετύχουμε αυτό και πιστεύω ότι θα την έχω. Η εκπομπή, να σας πω και κύριε Λέδρε, ότι γίνεται για σημαντικά και ουσιαστικά ζητήματα και θέματα τα οποία θα πρέπει να πάρουν για ανάλογη προβολή. Δεν είναι να τα κρύβουμε ή να τα σαμποτάρουμε. Το ζητούμενο είναι να βγάζουμε ανθρώπους σημαντικούς και να υπάρχει και ένα κοινό όφελος. Κοιτάξτε, υπάρχουν και άλλα θέματα πέραν του δικού μου έργου, τα οποία είναι σημαντικά για την Πρέβεζα και πρέπει και αυτά να αντιμετωπιστούν συλλογικά. Να μην θεωρεί κανείς ότι αυτή η μάντρα είναι του γείτονα και αυτή είναι δικιά μου. Λοιπόν, η Πρέβεζα είναι όλων μας, είναι δική μας. Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα όπως είναι ένα αγκάθι εκείνο εκεί, το ημιτελές έργο στον Παντοκράτορα, υπάρχει το θέμα του Αγίου Ανδρέα που ίσως κάποτε θα πρέπει αυτό να είναι η καρδιά της πόλης. Κόσμημα εκεί πέρα. Κόσμημα. Εκεί μέσα μπορεί να δοθεί ρεσιτάλ τέχνης και υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι αρχιτέκτες στην Πρέβεζα, όπως είπα και προηγουμένως σε μια επιστολή μου, γιατί αυτό δεν είναι έργο ενός ανθρώπου. Είναι μια συλλογική προσπάθεια, αρκεί η πολιτεία να τους αξιοποιήσει αυτούς. Εγώ γνώρισα νέα παιδιά αρχιτέκτονες, τους συνεχάριν για τα έργα τους, τους είπα μπράβο σας, έχετε ταλέντο, έχετε αυτό. Κάποιοι πρέπει να τις αξιοποιήσουν. Και θα πρέπει να ρωτηθείτε και για κάποια βασικά πράγματα, εντάξει, γιατί έχετε οριμάσει πράγματα, ιδέες, απόψεις. Το μόνο που μπορώ να υπερθερώ από τους νέους είναι η εμπειρία ακριβώς και η αγάπη μου η μεγάλη για την Πρέβεζα. Αυτό προσπαθώ να το μεταδώσω. Αλλά υπάρχουν ταλαντούχα παιδιά. Και νέα. Να σας αγκαλιάσουν τα ταλαντούχα παιδιά και να ζητήσουν τη γνώμη σας, τη συμβολή σας. Είναι παιδιά μου αυτά όλα. Έτσι. Είναι παιδιά μου και μεταφορικά και πραγματικά είναι φίλων παιδιά και είναι παιδιά μου. Λοιπόν, όλοι μαζί πρέπει να οργανωθούμε, όχι για αυτό που θα είναι ένα πρόσκαιρο θέμα που θα στηθεί το καλοκαίρι, θα το απολαύσουμε, για τα μόνιμα έργα τα οποία η Πρέβεζα έχει ανάγκη, διότι είναι κρίμα να βλέπουμε εγκατελειμμένους χώρους στην καρδιά της πόλεως. Θα μπορούσε να είναι
παραδείγματα αρχιτεκτονικής, πολιτισμού, τι να είναι εγκατελειμμένα. Έτσι, με πέντε κάστρα που έχει η πόλη μας. Γεμάτη ζωή. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εγώ πάρα πολύ. Και πάρα δυνατός και... Και θα τα λέμε. Με υγεία. Θα τα λέμε πάντα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή κι αργούν. Και η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Ξέρω τι σημαίνουν και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουν και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση, ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αυτότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Καλημέρα από το Βρίσμα 91,6. Καλημέρα στην Πρέβεζα, τη Λευκάδα, τα Ιόνια νησιά, την Άρτα, την Αντοργανέ και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Σημαντικά θέματα για τον τουρισμό, για την ποιότητα του τουρισμού, για την εξέλιξη του τουρισμού. Μια ηλιόλουστη ημέρα για σήμερα, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο για την Πρέβεζα. Να καλημερίσουμε, να πάμε μέχρι τη Σερβία βασικά. Να πάμε μέχρι το τουριστικό γραφείο Νικάνα, ένα γραφείο το οποίο εδώ και 3 χρόνια έχουμε μια συνεργασία με την περιοχή. Να καλημερίσουμε την ιδιοκτήτρια, την κυρία Άννα, η οποία πραγματικά έχει εντυπωσιαστεί από τα μέρη της Πρέβεζας, και ευχόμαστε ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία, μια καλή συνέχεια και για τα επόμενα χρόνια. Καλημέρα σας από την Πρέβεζα στην όμορφη Σερβία. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που μας καλέσατε στο πρόγραμμά σας, στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Τι γίνεται εκεί πέρα, τι καιρό έχουμε σήμερα? Πολύ ωραίο, έχουμε ήλιο εκεί εδώ στην Σερβία, οπότε μια χαρά είναι. Είναι όμορφα, Είναι όμορφα τα μέρη πάνω, ναι. Πραγματικά. Και θεωρούμαστε, πραγματικά από την επίσκεψη που κάναμε στην Σερβία, στο Βελιγράδι, πριν 2 χρόνια, μας θεωρείτε και θα σας θεωρηθούν αδέρφια, έτσι. Πιστεύω οι λαοί μας είναι πάρα πολύ κοντά και μας δένει κάτι ιδιαίτερο τη Σερβία με την Ελλάδα. Ναι, και θρησκεία, και είμαστε και πολύ κοντά σαν λαός, οπότε και Σέρβοι επιλέγουν την Ελλάδα ως τον προορισμό τους. Ψηφίζουν Ελλάδα. Ψηφίζουν Ελλάδα οι Σέρβοι, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς. Και συγκεκριμένα Πρέβεζα. Λοιπόν, για πείτε μου λιγάκι, έδρα που έχετε, ποια είναι η έδρα του γραφείου σας? Βασικά, ναι.
Πρακτικά η έδρα μας είναι στη Θάση, στον Ποτό, και ασχολούμαστε ήδη 10 χρόνια με τον τουρισμό. Απλώς αποφασίσαμε να επεκτήσουμε λίγο τις περιοχές με τις οποίες ασχολούμαστε. Οπότε τώρα κάνουμε και Χαλκιδική, Λευκάδα, Ήπειρο επίσης, όπως είπατε και εσείς. Mm-hmm. Οπότε ναι, πιστεύουμε να κάνουμε και πιο μεγάλη πρόκληση στο μέλλον. Μάλιστα. Ωραία, θα ήταν να κάνετε και κάτι έτσι, ένα υποκατάστημα στην Πρέβεζα εδώ πέρα, για να μπορέσετε να υποστηρίξετε όλη τη δυτική ακτή, γιατί είναι σημαντικός ο τόπος και κεντρικό σημείο η Πρέβεζα, που θα μπορούσαμε να δυναμώσουμε λιγάκι τονικά, να το γραφείο αυτό να παίξει καλύτερα. Ναι, ναι, χάρη σε εσάς. Εμείς γνωρίσαμε λίγο καλύτερα την Πρέβεζα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε να γνωρίσουμε το μέρος αυτό. Η Πρέβεζα είναι σχετικά καινούριος προορισμός από τους τουρίστες μας και εμείς το γνωρίσαμε πριν 3 χρόνια την πρώτη φορά, όταν μας δείξατε τα αξιοθέατα και τα μνημεία, τα πάρα πολλά που υπάρχουν, και είναι πάρα πολύ ωραία, έχουν ωραία μέρη και παραλίες. Μας άρεσε πάρα πολύ το κανάλι, η παραλία, mm-hmm. και ο πόταμος Αχαίροντας, που είναι πάρα πολύ σημαντικός και στη μυθολογία επίσης, οπότε έχουμε και ιστορία. Ναι, ναι, είναι πάρα... ναι. Ωραία. Από ποιες χώρες μας στέλνετε κόσμο στην Πρέβεζα, με ποιες χώρες έχετε επικοινωνία και συνεργασία? Βασικά από όλα τα Βαλκάνια, το οποίο πολλοί είναι Σέρβοι, αλλά έχουμε και από Βοσνία, Μαυροβούνιο, Ρουμανία, από τα Σκόπια επίσης, οπότε ναι, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλούς. Τι προβλέπουμε φέτος, ότι θα έχουμε έτσι δυναμικό τουρισμό για την Πρέβεζα? Πιστεύω ναι, επειδή... Τα μηνύματα είναι θετικά. Είναι Μπράβο, γιατί βλέπουμε έχουν ξεκινήσει δυναμικές κρατήσεις για φέτος. Και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ όμορφα. Ναι, ναι. Ναι, ήδη στέλνουμε κρατήσεις και κάνουμε πρόθεση, οπότε πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ναι. Οπότε θα σας καλούμε και εμείς βασικά σαν γραφείο, τώρα πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδο, να έρθετε όλοι μαζί να δούμε την περιοχή, γιατί πρέπει σίγουρα να την δείτε, να την αγαπήσετε πιο πολύ όλοι μαζί, η ομάδα που έχετε εκεί στο team Νικάνα, ναι. Και γιατί πρέπει να αγαπήσει ένα τόπο για να τον προωθήσει καλύτερα και δυνατότερα. Ναι, ευχαριστούμε, ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Τι βλέπετε ότι έρχεται οδικά ο κόσμος, στέλνετε τον κόσμο με αυτοκίνητα, γίνονται κάποια οργανωμένα group, πώς το δουλεύετε έτσι το προϊόν τουριστικό? Εμείς, ναι, ήδη κάναμε διαφήμιση για την Πρέβεζα. Εμείς στέλνουμε κόσμο, έτσι, κάνουμε κρατήσεις κατά τη συνεννοήσεως. Και θέλω να έχω αυτή την ευκαιρία να καλέσω και άλλους ιδιοκτήτες στην Πρέβεζα που ασχολούνται με τουρισμό, mm-hmm. να δουν την ιστοσελίδα μας, και έχουμε ιστοσελίδα στο Facebook επίσης, να επισκέψουν λίγο, να δουν πώς είναι, και να κάνουμε και πιο μεγάλη διαφήμιση, να έχουμε πιο πολλούς συνεργάτες επίσης και να προωθήσουμε πιο πολύ το μέρος, αφού είναι πάρα πολύ ωραίο και ναι, αξίζει να δουν και άλλοι πελάτες μας πώς είναι. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε εύχομαι να είστε πάντα έτσι δυνατοί, δυναμικοί, και να έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και φέτος αλλά και για την επόμενη χρονιά. Εμείς θα είμαστε δίπλα σας για να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε πάνω στη συζήτηση που έχουμε? Και πιστεύω ότι είπαμε τα πιο σημαντικά. Ναι. Οπότε, ναι, αυτά είναι. Θα δώσω τους χαιρετισμούς που πάνω στην Σερβία. Σας περιμένουμε άμεσα το επόμενο μήνα, αν είναι, για να σας φιλοξενήσουμε και να γευτούμε και τη γαστρονομία της περιοχής, να δείτε και τις ομορφιές της περιοχής, όλη η ομάδα μαζί. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε την πρόσκληση, να είστε καλά, και τα λέμε εκεί πέρα στην Πρέβεζα, έτσι. Τους χαιρετισμούς, Σερβία. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε πολύ. Φιλιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.
τραγούδια χθεσινά ξανά φορεμένα. Μην ψάχνεις τα φεγγάρια τα παλιά, τα περπατημένα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατά αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή ρέχει με τη φωτός, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Ζητάς θυσίες αρκετές έκανα για σένα. Έχω πολλές αιτίες που κρατώ το αύριο για μένα. Η ζωή ξεκινά δυνατά και πατά αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τίποτος, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Και πατάς αλλούς γαλαξίες. Συγχωρεί τους πολύ τολμηρούς, τους τρελούς και τις αξίες. Η ζωή τρέχει με τίποτος, ο καιρός δεν την τρομάζει. Προχωρεί και για αγάπες παλιές ούτε που το κουβεντιάζει. Σιγά σιγά όμως αλλά
αλλάζαν οι ρόλοι και ένιωθε πιο κουρασμένος. Βρισκόμαστε στο Πρίσμα 91,6 από την πόλη της Πρέβεζας. Καλημέρα στους ακροατές που ανοίξαν τώρα τους δέκτες τους. Καλημέρα στην Πρέβεζα, τη Λευκάδα, τα Ιόνια νησιά, την Άρτα, την Ατολοκαρδονία και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Μια εκπομπή κάθε Σάββατο 9 με 11 στο μικρόφωνο Χαλκίδης Πολύκαρπος. Έχουμε την τιμή σήμερα και καλεσμένο στο στούντιο τον κύριο λογοθέτη Κώστα, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρέβεζα. Ένας άνθρωπος με διάθεση, με όρεξη να δουλέψει, να εξελίξει τα προβλήματα και τα θέματα που έχουν έτσι μείνει πίσω στον τόπο. Εντάξει, όλοι αγαπάμε τον τόπο, θα πρέπει να γίνουν συνεργασίες και να βοηθήσει ο ένας τον άλλον, να φτάσουμε τον τόπο εκεί που αξίζει να είναι, να εξελιχθεί, να του δώσουμε την υψηλή θέση στην κοινωνία που ζούμε, στη χώρα που ζούμε, τουριστικά τουλάχιστον, να αναδείξουμε το τουριστικό προϊόν. Κύριε λογοθέτη, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή σεζόν, καλό καλοκαίρι και πάντα δυναμικός και αποτελεσματικός, ώστε από κοινού να θέσουμε ζητήματα και προβληματισμούς, ώστε με συνεργασίες να φτάσουμε ένα θεμητό αποτέλεσμα, ένα σωστό θεμητό αποτέλεσμα για τον τόπο μας που ζούμε. Ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Καλημέρισα και τους ακροατές. Σωστή εισαγωγή που έκανες. Και να μείνω σε μία λέξη που είπες, η οποία είναι συνεργασία. Χωρίς συνεργασία δεν γίνεται τίποτα. Εμείς το έχουμε σαν σύλλογος, το έχουμε σαν μία από τις βασικές αρχές, ότι πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να πάει αυτός ο τόπος μπροστά. Με τη μόνη διαφορά ότι για διάθεση συνεργασίας δεν υπάρχει από όλους, διότι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν ορισμένα τα πράγματα δεν είναι συνεργασία για το καλό του τόπου, είναι συνεργασία για το καλό του αυτών που βλέπουν έτσι που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, υπάρχουν εναλλακτικές, λυγμοί, μπορούμε να κάνουμε τους λυγμούς μας, μπορούμε να θέσουμε τα θέματα και τα ζητήματα που μας απασχολούν με άλλους τρόπους. Οι προτάσεις μας θα πρέπει να είναι και σαν ένας ξενοδόχων, αλλά και σαν πολιτιστικές σύλλογοι από κοινού, γιατί κοινό όφελος θα έχουμε όλοι. Δεν χρειάζονται δηλαδή ούτε αντιπαραθέσεις, ούτε πρέπει να. Στρατηγική σωστή θεωρώ χρειάζεται ο τόπος. Συνεργασία, αυτό που είπες πριν. Και συνεργασία. Έχει τόσα τουριστικά συγκριτικά πλεονεκτήματα ο τόπος. Άλλωστε γι' αυτό κάνουμε και μια συνάντηση συλλόγων το τελευταίο διάστημα, που επαναλαμβάνουμε τις συναντήσεις μας. Ναι, αυτή ήταν σημαντική κίνηση. Έτσι. Οριμάζουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να έχει και συνέχεια και πιστεύω ότι θα έχει και καλά αποτελέσματα εάν αυτοί που την ξεκίνησαν τη διαχειριστούν όπως πρέπει. Και αν σε αυτούς που απευθύνεται η φωνή αυτών των ανθρώπων έχουν ανοιχτά τα αυτιά τους. Ναι. Κοιτάξτε, θέλοντας και μη θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν, γιατί θα γίνουν κάποια θέματα γνωστά στην κοινωνία και θα πρέπει να τα προβάλλουμε. Βέβαια δεν είναι η χρονική περίοδο και η κατάλληλη οικονομική άνεση για να μπορούν να γίνουν όλα αυτά που μπορούμε να θέλουμε. Θεωρώ ότι και άνθρωποι οι οποίοι διαχειρίζονται μια κατάσταση αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι δήμος, μπορεί να είναι περιφέρεια, μπορεί να είναι βουλευτές, ότι δεν ζουν στις καλύτερες συνθήκες για να βοηθήσουν αυτές τις ιδέες που έχουμε, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να ακούμε και να συζητάμε και να βοηθάμε, γιατί υπάρχουν και πράγματα που γίνονται και χωρίς έξοδα. Ακριβώς, και αυτό είναι, αλλά εάν πάμε και λίγο παραπίσω, αυτές οι ιδέες και αυτές οι προτάσεις νομίζω ότι είναι διαχρονικές και προς το παρελθόν υπήρχαν και δεν υπήρχε και αυτή η οικονομική στένωση. Άρα παρόλα αυτά όμως δεν υλοποιήθηκαν τίποτα από αυτά. Να μην βάζουμε δηλαδή σαν βασικό ότι δεν έχουμε χρήματα. Όχι βέβαια. Γίνονται και εθελοντικά. Πολλά πράγματα γίνονται και χωρίς χρήματα ή γίνονται με τα χρήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Καλή θέληση και καλή ψυχολογική έτσι κατάσταση και ισορροπία χρειάζεται μεταξύ των φορέων, των συλλόγων, των δήμων, της περιφέρειας, ώστε από κοινού για να καρποθούμε όλα αυτά τα ωφέλη που θα πρέπει να καρπώνεται ο κάτοικος της Πρέβεζας και τη γενικότερη εικόνα, να υπάρχει ένα πολύ έτσι όμορφο περιβάλλον που ζούμε, παράκτιες ζώνες, αρχαιολογικοί, ιστορικοί χώροι και οτιδήποτε συνεπάγεται αυτό. Για τον πολιτιστικό σύλλογο ήθελα λίγο έτσι να αναφέρουμε. Ποιες είναι οι δράσεις, πώς ξεκινήσατε? Εμείς έχουμε μια ζωή στον πολιτιστικό σύλλογο 20 χρόνων. Δεν είμαστε και αρχαίος σύλλογος. Αλλά εντάξει. Εντάξει, έχουμε μια είμαστε ιστορία. Έχουμε περάσει και την εφηβεία τώρα. Ωραία. Και μπαίνουμε στην ηλικία του. Τη μεστή, να μου.
Νομίζω ότι ο σύλλογός μας με τις μικρές δυνάμεις που έχει. Θα σας κόψει λίγο. Η στρατιωτική θητεία θα σας κόψει λίγο τώρα, αλλά θα ξανασυνεχίσουμε. Όχι, πιστεύω να την περάσουμε τη στρατιωτική θητεία. Και πιστεύω ότι είναι ένας σύλλογος ο οποίος όλες οι διοικήσεις προσπάθησαν για το καλό και για το καλό της πόλης. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι δεν έχουμε ασχοληθεί ποτέ, έχουμε ασχοληθεί αποκλειστικά με τους σκοπούς του συλλόγου και δεν έχουμε σχέση καθόλου ούτε με κόμματα, ούτε με ιδεολογίες, ούτε τίποτα. Το έχουμε κατορθώσει αυτό. Νομίζω ότι είμαστε ένας υγιής σύλλογος όσον αφορά τους σκοπούς και τις επιδιώξεις που έχουμε, και με τις μικρές δυνάμεις έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Μάλιστα πρόσφατα θα βγάλουμε και μια ανακοίνωση τώρα για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αλλάξαμε και το καταστατικό στο άρθρο των μελών. Ποιοι έχουν το δικαίωμα να είναι μέλη. Ο σύλλογος άνοιξε σε όλους τους πολίτες του Δήμου Πρέβεζας. Μπορεί να γραφτεί οποιοδήποτε, γιατί υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί. Αυτό είναι θετικότατο και είδαμε και την ανταπόκριση από πολύ κόσμο της πόλης και κυρίως νέα παιδιά, τα οποία έχουν έρθει και πλαισιώσει το γράφτηκαν μέλη και πλαισιώνουν τώρα επιτροπές που φτιάχνουμε και για τον τουρισμό και για τα ιστορικά στοιχεία κτλ. Και νομίζω ότι με βάση αυτά θα μπορέσουμε πάλι να προσφέρουμε και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην πόλη. Μάλιστα. Οι στόχοι του συλλόγου σας, πού εδράζετε, πού έχετε έδρα σαν σύλλογος, είστε στην πόλη μέσα. Μέσα στην πόλη, έχουμε γραφεία στην Αβέροφ 2. Σας βρίσκει εκεί. Ιδιωτικά, μας τα έχει παραχωρήσει ένας συμπολίτης μας με ένα μικρό ενίκιο. Εκεί είμαστε αρκετά καλά οργανωμένοι και ηλεκτρονικά, με βιβλιοθήκη, με τμήματα τα οποία λειτουργούν με βάση το καταστατικό και με βάση τους σκοπούς του Συλλόγου. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια άνθηση στο Σύλλογο αρκετά καλή, που νομίζω ότι θα βοηθήσει και την πόλη. Ένας στόχος το οποίο έχουμε βάλει και τον δουλεύουμε τώρα για να κάνουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, είναι αυτό το οποίο λείπει χρόνια στην πόλη, είναι ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε, πιστεύουμε εμείς, ένα μουσείο πόλης. Μες. Γιατί οποιοδήποτε έρχεται εδώ, το μόνο που μπορεί να επισκεφθεί είναι το μουσείο της Νικόπολης, το οποίο έχει σχέση με την ιστορία της Νικόπολης. Η ιστορία της πόλης, από τότε που δημιουργήθηκε σαν πόλη, δεν καταγράφεται πουθενά και δεν μπορεί κάποιος να την δει. Έχουμε δηλαδή κάποια αντικείμενα, έχετε μαζέψει κάτι. Υπάρχει τεράστιο υλικό για μουσείο πόλης. Μάλιστα. Τεράστιο υλικό. Και σίγουρα θα καλείτε το οποιοδήποτε έχει έτσι κάτι. Τεράστιο υλικό. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση, μάλιστα σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ακτία, όταν ήταν να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της πόλης. Και είχαμε κάνει πρόταση στην ΙΝ Δημοτική Αρχή, η οποία πέρασε έτσι, εξαερώθηκε για αυτή. Ότι έπρεπε να γίνει μουσείο πόλης το οίκημα Αθανασιάδη, αυτό που είναι στην κεντρική αγορά, και μάλιστα το Ίδρυμα Ακτία, το οποίο έχει ένα καταπληκτικό αρχείο. Δηλαδή πιστεύω ότι το Ίδρυμα Ακτία έχει ένα αρχείο για την ιστορία της πόλης, το οποίο πρέπει να είναι μέσα στα 4-5 αρχεία όλης της Ελλάδος όσον αφορά τοπική ιστορία. Πολύ σημαντικό. Τοπική ιστορία. Και ο Νίκος ο Καράμπελας, που είναι και πρόεδρος του Ιδρύματος, είχε κάνει την πρόταση ότι όλο αυτό το αρχείο μπορεί όχι να δοθεί σαν ιδιοκτησία στο Δήμο, αλλά για χρήση και να καλύψει τη μία αίθουσα από το Μουσείο Πόλης, και εκεί να μπορεί να έρχονται οποιοδήποτε θέλει να μελετάει για την πόλη και να μπορεί να γίνεται έρευνα για την πόλη. Τώρα πού βρίσκονται ό,τι ευρήματα υπάρχουν? Εμείς είχαμε ξεκινήσει όταν φτιάξαμε το Σύλλογο και επειδή είχαμε κάνει μια ανακοίνωση, αρκετοί συμπολίτες μας είχαν φέρει υλικό και φωτογραφικό και σε αρχεία, σε έγγραφα κτλ. Και σε άλλα υλικά, ράδια παλιά, ιστορικά. Αντίκες δηλαδή. Αντίκες κτλ. Αλλά για ένα διάστημα δεν μπορέσαμε, γιατί πιστεύαμε ότι γρήγορα θα γίνει αυτό το μουσείο. Σταματήσαμε όμως αυτή τη συλλογή και είπαμε στους συμπολίτες μας ότι δεν μπορούμε να τα μαζέψουμε γιατί δεν έχουμε χώρο. Και αφετέρου, όταν μαζεύεις κάτι, πρέπει σε κάποια στιγμή να το αξιοποιήσεις. Δεν μπορεί να το παίρνεις εσύ και να είναι στην ίδια κατάσταση που το έχει ο συμπολίτης, δηλαδή μέσα στο σεντούκι. Όχι, βέβαια. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή δεν παίρνουμε υλικό, μόνο βιβλία
έγγραφα, φωτογραφίες και τέτοια μπορούμε να μαζέψουμε που μπορεί να γίνουν και με ηλεκτρονικό τρόπο να αποθηκευτούν. Πάντως είναι ένας ξενοδόχων που μπορεί να συνεργαστεί μαζί σας για να δούμε λιγάκι, γιατί είναι σημαντικό το μουσείο της πόλης αυτό, να το προωθήσουμε, να το υποστηρίξουμε και εμείς σαν ένας ξενοδόχων, γιατί είναι σημαντικό για τον επισκέπτη. Κοίταξε, εμείς έχουμε κάνει μια έρευνα και οπωσδήποτε θέλουμε και τη συνεργασία και την, όπως είπαμε προηγουμένως, όλων των φορέων. Απευθύναμε το αίτημα στον κύριο Δήμαρχο πριν από 2 μήνες που πήγαμε άλλη μια φορά και είπε ότι θα το κοιτάξει και θα σκύψει επάνω. Δεν μας ξαναφώναξε, δεν ξέρω που, σε ποια προτεραιότητα το έχει. Αλλά εμείς, θα επιμείνουμε και εμείς αυτό. Να το... Εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε τώρα και μια προσπάθεια να δούμε μια μουσιακή μελέτη για αυτό το χώρο, πόσο πάει, πώς θα διάγει. Βέβαια μας έχουν πει περίπου στα 20.000 πάει μια καλή μουσιακή μελέτη. Αν γίνει μια μουσιακή μελέτη, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο νομίζω ότι να προχωρήσει μετά. Αυτή η μελέτη... Υλικό υπάρχει. Αυτή η μελέτη γίνεται από ειδικούς και πρέπει να ανατεθεί. Δεν έχουμε κάποιους ειδικούς στην Πρέβεζα που μπορούν να κάνουν μια δωρεά, λέω. Όχι, στην Πρέβεζα δεν νομίζω ότι είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σημαντικό ποσό 20.000 για να κάνεις μια μουσιακή μελέτη. Όταν, να μην πούμε τώρα, να μην φέρουμε και παραδείγματα τώρα τι δίνουν στην καθημερινότητα και ο Δήμος και οποιοδήποτε άλλοι. Για πράγματα ασήμαντα και για πράγματα τα οποία δεν πιάνουν τόπο. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή τώρα. Σε μια συνάντηση που είχαμε πριν από 3-4 μήνες με την Αντιπεριφέρεια, η οποία πήρε με μια σύμβαση το κάστρο του Αγίου Ανδρέα και μας υποσχέθηκε, αν δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε, μας υποσχέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Ιωάννου, εάν δεν μπορέσουμε να υλοποιήσουμε με το Δήμο αυτό το όραμα του Μουσείου Πόλης, το κτίριο του Αθανασιάδη, να γίνει το Μουσείο Πόλης και Εκκλησιαστικό Μουσείο μέσα στον Άγιο Ανδρέα. Πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο έχει πάρα πολλούς χώρους που μπορεί να εξελιχθούν σε πολιτισμό. Αλλά αυτό δεν ξέρω πότε θα μπορέσει να υλοποιηθεί όμως. Θέλει μελέτες, θέλει δαπάνη, θέλει χρήματα. Θέλει κυρίως μελέτη για την υλοποίηση όλου του τμήματος που λέγεται Κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Μάλιστα. Το οποίο και αυτό είναι ένα σημείο. Αυτό λέγαμε και τον κύριο Σπαρτιώτη. Ναι. Θέλει να γίνει στολίδι αυτό το. Στολίδι, έπρεπε να ήταν στολίδι το κάστρο του Αγίου Ανδρέα. Ακριβώς. Τέτοιο κάστρο σε εσωτερική, σε πόλη, εσωτερικό, δηλαδή μέσα στον ιστό της πόλης, δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Ναι. Στο εξωτερικό. Και είναι τέλος πάντων, να μην πούμε πώς είναι. Πρέπει όλοι είναι να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση για να δοθούν γρήγορα λύσεις και να. Το χαρούμε το κάστρο του Αγίου Ανδρέα και όχι να το λυπόμαστε. Αυτό είναι κόσμο για την πόλη. Και θα σωθεί σαν αρχαιολογικός χώρος και θα αποδώσει τα μέγιστα στην πόλη και στον πολιτισμό και στη διοίκηση και στην κοινωνία και στα πάντα. Μάλιστα. Πόσα μέλη τώρα είναι στο σύλλογό σας? Αυτή τη στιγμή είμαστε 300 μέλη ενεργά, δηλαδή 300 μέλη τα οποία 297 συγκεκριμένα που είμαστε ενεργά, πληρώνουν τη συνδρομή τους κτλ. Έχουμε βάλει στόχο να τα φτάσουμε 500 και θα τα φτάσουμε. Μάλιστα. Πιστεύω ότι έχετε τις δυνατότητες. Σας προσκαλούμε κιόλα να γραφτείτε και μέλη. Να έρθουμε και εμείς. Η συνδρομή είναι ελάχιστη, 10 ευρώ το χρόνο και βοηθάει στην αυτοτέλεια την οικονομική του συλλόγου και δεν θέλουμε να εξαρτώμαστε η λειτουργία του συλλόγου από κανέναν άλλον, γιατί ξέρεις όταν δεσμεύεσαι οικονομικά και ενισχύεσαι από κάποιους κυρίως θεσμούς, συνήθως είναι ανταποδοτικά αυτά και κάπου σε αλλοιώνουν. Πάρα πολύ όμορφα. Δεν ξέρω πώς βλέπετε φέτος μια σεζόν θα πάει όμορφα από ό,τι δείχνει. Εσείς βέβαια, εντάξει, δίνετε τον αγώνα το δικό σας για τον πολιτισμό, για τις αξίες της πόλης, για την ιστορία της πόλης. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά. Και με τον κύριο Κώστα τον Τζίμα που τον έχετε στο σύλλογό σας. Ο Κώστας Τζίμας του γυμναστής. Ο Κώστας τώρα έχει κάθε χρόνο μας φεύγει για κανένα εξάμεινο, εφτάμεινο, γιατί διορίζεται σαν αναπληρωτής. Μάλιστα. Πάντως έχει. Και μία είναι στη μια άκρη της Ελλάδας, μία είναι στην άλλη. Την ιστορικότητα για το Ζάλογο τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι, ναι. Και είχαμε συνεργαστεί. Και εκεί είναι ένας χώρος ο οποίος πρέπει να αξιοποιηθεί. Ακριβώς. Είναι οι κατασκηνώσεις του Ζαλόγου που είναι εκεί της Καμαρίνας, οι οποίες έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί. Ναι. Φοβερό κομμάτι για να γίνει συνεδριακό κέντρο, να γίνει τα πάντα. Ο Ζογκολόπουλος ζήτησε το. Σχολείο για να κάνει το Ίδρυμα Ζογκολόπουλου. Ο Ζογκολόπουλος είναι αυτός ο οποίος έχει φτιάξει τα γάλματα. Τα γάλματα και τα κάστρα.
Ζήτησε το χώρο του παλιού μουσείου για να το κάνει μουσείο Ζωγκολόπουλου. Μάλιστα. Και δυστυχώς η πρόταση που έκανε ο Δήμος ήταν λιπέστατη και δεν μπήκε σε πρόγραμμα. Αυτό πότε έγινε η πρόταση αυτή? Αυτό έγινε πριν από 2 χρόνια. Μάλιστα. Από ό,τι ξέρω, μαζεύουμε και από αυτό στοιχεία να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία. Η Πρέβεζα, ο Δήμος Πρέβεζας έχει άπειρες δυνατότητες. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει αυτή η συνεργασία που πρέπει να υπάρχει για να ξεπεταχθεί η πόλη και ο Δήμος. Όλοι και μας. Περισσότερο για τους, όχι για μας τους συνταξιούχους, έτσι, ή για το Σύλλογο, περισσότερο για εσάς τα νέα τα παιδιά που έχετε εδώ έχετε τις επιχειρήσεις σας, έχετε τις οικογένειές σας και νομίζω ότι η Πρέβεζα έπρεπε, αν όχι, να μην είχε μηδέν ανεργία, να ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Και να είναι και σωστό προορισμό τουριστικούς, έτσι, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί... Συμβαίνει το εξής όμως, Πολύκαρπε. Αυτό το συζητήσαμε και την άλλη φορά που ήμασταν εκεί όλοι μαζί. Παρακολουθώντας τώρα την Πρέβεζα αυτή τη στιγμή, που για μια πόλη και μια περιοχή πρέπει να υπάρχουν βασικές υποδομές, μία από την υποδομή είναι οι δρόμοι, οι προσβάσεις προς την πόλη. Mm-hmm. Το είπαμε και την άλλη φορά. Εάν παρακολουθήσεις τώρα, ερχόμενος από τα Γιάννενα ή από την Άρτα, οι δρόμοι οι σωστοί σταματάνε στη γέφυρα Καλογύρου. Από εκεί και πέρα αρχίζουν οι δρόμοι που είχαν γίνει το 60. Από την Ιγουμενίτσα προς την Πρέβεζα, μόλις φτάσει στην Πάργα, ο δρόμος αυτός έχει γίνει εδώ και 40 χρόνια. Από την μεριά της γέφυρας είναι τελειωμένος. Δηλαδή είμαστε μια περιοχή που λες και είμαστε σε άλλο κράτος. Μήπως δεν μπορούμε και δεν γνωρίζουμε με το σωστό τρόπο να διεκδικήσουμε πράγματα και δεν μας φταίνει η γειτονική νομή, γιατί λέμε διάφορα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι, νομίζω ότι είναι και ζήτημα ικανότητος τι διεκδικείς και πώς διεκδικείς. Ναι. Ακριβώς. Οι οδικοί άξονες να μην εμείς αγγίζουν... Εμείς πιστεύουμε ότι για το Δήμο και για το νομό δεν έπρεπε μία φορά το δίμηνο ή το τρίμηνο, εγώ το είπα και στην συγκέντρωση εκεί, να μαζεύονται σε ένα γραφείο ο Δήμαρχος, ο Αντιπεριφερειάρχης, οι βουλευτές κτλ. Και να σχεδιάζουν το τι πρέπει να γίνει για την πόλη και για το Δήμο. Αυτό θα πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Είναι δυνατόν να πηγαίνει για το κάστρο του Αγίου Ανδρέα, παραδείγματος χάρη, την Παρασκευή ο Δήμαρχος, τον υπεύθυνο υπουργό, το Σάββατο ο Αντιπεριφερειάρχης, τη Δευτέρα ένας βουλευτής και την Τρίτη για το ίδιο θέμα? Όχι, όχι. Θα πρέπει να υπάρχει μια συλλογικότητα σε αυτό το κομμάτι και να το παλέψουν όλοι μαζί. Βέβαια. Για να μπορέσουμε να δώσουμε και μια δυναμική εκεί που θα πάμε να ζητήσουμε αυτό. Εσείς που είστε πιο κοντά στον τουρισμό και τα λοιπά, νομίζω ότι και η πόλη και η περιοχή είναι μια αξιοπρόσεξη και αξιοζήλευτη. Φάνηκε τώρα προχθές στην με την Ιόνια εδώ που εδόθηκε. Φούλιαξε η Πρέβεζα από τον κόσμο και όλοι όσοι ήρθαν και τους ρωτήσαμε είναι κατενθουσιασμένοι με την Πρέβεζα. Ακριβώς. Αλλά μας είπαν όμως και τις ελλείψεις που έχει. Και κοίτα, την εικόνα που παρουσιάζει και. Βέβαια θα χρειαστεί φέτος μεγάλη προσοχή για τον τουρισμό, γιατί θα δεχθούμε πάρα πολύ κόσμο. Βέβαια. Και μπορεί να πρώτον, μην φύγουν δυσαρεστημένοι. Στην ποιότητα που θα πρέπει να κρατήσουμε σε υψηλά επίπεδα. Δεύτερον, στις τιμές, όχι θα δούμε πολύ κόσμο και θα σηκώσουμε τιμές. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να δείξουμε επαγγελματισμό όλοι μας και θα πρέπει. Στην εικόνα της γιατί αυτός που θα έρθει και θα περάσει όμορφα θα στείλει τουλάχιστον 10 με 15 άτομα από συγγενικό του, επαγγελματικό του περιβάλλον και οτιδήποτε άλλο ή φιλικό του περιβάλλον. Οπότε πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι, ετοιμασμένοι επαγγελματικά. Προετοιμασία επαγγελματική κάθε μονάδα. Επαγγελματικά, σαν Δήμο, σαν υπηρεσία, σαν αρχές. Θα πρέπει σαν να τρέξουμε από τώρα για να προλάβουμε την τουριστική περίοδο, από θέμα καθαριοτήτων. Δεν πρέπει να τρέξουμε τελευταία στιγμή στις παραλίες. Τότε να κάνουμε ένα lifting, να πάμε την τελευταία φορά να τις δούμε και να τις περιποιηθούμε. Τον Ιούνιο, μέσα Ιουνίου, για να υπάρξει. Μέσα Ιουνίου πρέπει να είναι έτοιμα. Έτσι, όχι, πρέπει να είναι έτοιμα. Νομίζω ότι αρχάς Ιουνίου πρέπει. Από τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε, αλλά μέσα Ιουνίου θα πρέπει να γίνει το τελικό. Γιατί μετά θα ξαναφυτρώνουν χόρτα και οτιδήποτε άλλο. Θα πρέπει να κάνουμε ένα lifting. Αν και εμείς πιστεύουμε ότι όλοι οι χώροι, οι δημόσιοι χώροι, είτε είναι παραλίες, είτε είναι πάρκα, είτε είναι οτιδήποτε, πρέπει να είναι έτοιμοι και να δέχονται τον κόσμο και τους πολίτες. Και το χειμώνα και το καλοκαίρι. Δεν το συζητάμε αυτό. Και τις 12 μήνες. Αλλά... Γιατί διαφορετικά σε θεωρούν ότι είσαι ηθαγενής. Καταρχάς, η πόλη μας και όλη η χώρα μας θα πρέπει να είναι όπως υποδεχόμαστε το καλοκαίρι τον τουρίστα, έτσι θα πρέπει να είναι και για τον πολίτη, τον ντόπιο πολίτη. Δεν το συζητάμε αυτό. Για να ανοίξουμε και τη σεζόν. Ακριβώς αυτό. Έτσι. Τα τρίμερα στην Πρέβεζα νομίζω ότι είναι. Είναι όνειρο να αρχίσει την Πρέβεζα. Είναι αρκετά και πολύ καλά. Ξεκινούν για τον Απρίλιο τα τρίμερα τα δυνατά. Και για τους γειτονικούς, έτσι, νομούς, Άρτα, Ιωάννη, Γρεβενά, βλέπουμε ότι
φτάνουν για πλάκα στην Πρέβεζα. Και, και μονοήμερο ακόμη έχω δει ανθρώπους να έρχονται για πλάκα. Τι είναι στην Αγκρεμένη για να στην Πρέβεζα, τι είναι. Τώρα με την Ιωνία θα είναι μια μισή ώρα. Ακριβώς, τόσο θα είναι. Ωραία, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο πάνω στο θέμα του συλλόγου σας? Όχι, τίποτα άλλο. Εγώ. Εμείς να ξέρετε ότι είμαστε δίπλα σαν νέα ανεξοδόχων. Εμείς συνεργασία να θέλουμε και να βοηθήσουμε. Συνεργασία θέλουμε, δεν είμαστε απέναντι σε κανένα, είμαστε δίπλα σε όλους. Αλλά δεν μπορούμε να μην κάνουμε και τοποθετήσεις σε θέματα τα οποία βλέπουμε ότι στερούμε και ότι υπάρχει μια αδράνεια ή μια διαφορία ή μια. Δεν τρέπομαι να το πω, και ανικανότητα από ορισμένους που δεν μπορούν να διαχειριστούν κάποια πράγματα. Αυτά θα τα δούμε όλα και το σωστό. Πρέπει να τα δούμε λίγο συνολικά και λίγο με καλό τρόπο, και θεωρώ ότι όλοι έχουν το καλό, το θέλουν όλοι. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιοι που δεν το θέλουν. Υπάρχουν όμως κάποιες δυσκολίες. Το ζητούμενο είναι να δώσουμε λύσεις στις δυσκολίες αυτές πάνω για να προχωρήσουμε τα θέματα. Κάποιες δυσκολίες και όχι να διωγγώσουμε καταστάσεις. Υπάρχουν και κάποιες αγκυλώσεις όσον αφορά τις συνεργασίες. Αυτές θα πρέπει να δούμε πού υπάρχει αγκύλωση για να βοηθήσουμε εμείς σαν σύλλογοι και σαν ενώσεις. Ναι, εμείς δεν διαφωνούμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Και κάνουμε και προτάσεις και έχουμε προσφέρει και υπηρεσία στην πόλη και θα προσφέρουμε. Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας θυμίσατε στο στούντιο. Να είστε καλά, πάντα δυνατός. Ευχαριστώ. Και εύχομαι τα καλύτερα και να δούμε τον τόπο μας όπως πραγματικά αξίζει. Ευχαριστώ. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστήσουμε ακόμη για μια φορά. Μια εκπομπή κάθε